τον κύριο Μάνεση θα κάνατε μαζί μια εκπομπή, το έχετε σκεφτεί? Ο κύριος Μάνεση ήταν χθες εδώ και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και με πήγε πίσω στα χρόνια του Αντένα που ήμασταν παρέα και λέω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να ξαναρθεί. Δεν ξέρω, μπορεί. Έδωσε και την είδησή της. Ωραία θα είναι μαζί με τον σύζυγό της να κάνουν εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία και εξαιρετική παρουσιάστρια η Φέμα Βαγάνη. Και οι δύο είναι πολύ καλοί. Ναι, και ναι, ήταν. Ναι. Όταν κάνανε ήταν και πολύ καλή. Και το δελτίο του Άλφα το Σαββατοκύριακο πάει εξαιρετικά με τον Νίκο Μάνες, να το πούμε και αυτό. Ο Νίκος ναι. Μάνες είναι αξιολογότατος. Ακριβώς, συνάδελφος. Λοιπόν, αλήθεια, Θέμη μου. Ναι, είστε φίλοι. Είναι πολύ και εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ και στον Άλφα. Μου αρέσει ο Νίκος Μάνες γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ διακριτικός. Δηλαδή τον έχω δει ποτέ ούτε σε κλίκες ούτε σε ίντριγκες ούτε. Κατάλαβε τόσα χρόνια. Πολύ τη δουλειά του και γεια σας. Και είναι τόσο όσο. Γιατί μην νομίζετε και στα ειδησιογραφικά τόσα χρόνια μην ακούσετε τον Άλφα και σε άλλα κανάλια. Περισσότερα περίεργα γίνονται. Μαναφούκια, ίντριγκες, κατηνιές, αυτά. Πάντως, μην νομίζετε ότι και... μόνο στην είναι αυτά. Και χειρότερη είναι. Ο Νίκος Μάνες εκτός από εξαιρετικό δημοσιογράφο ήταν και πολύ ωραίο και στο 60 λεπτά Ελλάδα. Ναι, και το αγαπάει πάρα πολύ. Δηλαδή και σε αυτό το ταξιδιωτικό έδειξε μια άλλη πλευρά του, πολύ ανθρώπινη, πολύ ωραία.